Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αφορμή τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, οι 24 ώρες παρουσιάζουν απόψε την ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος το 1974 ξενιτεύτηκε μαζί με την οικογένειά του και σήμερα κατάφερε να αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα αυτοδημιουργίας αλλά και προσφοράς προς την αγαπημένη του Κύπρο. Ο λόγος για τον Τζον Χριστοδούλου, ο οποίος γεννήθηκε σε αυτό το σπίτι πίσω μου εδώ στον βόρειο πόλο Καϊμακλίου. Έρχεται στις 24 ώρες και μιλά για τις πληγές του 1974, την πορεία της ζωής του μέχρι σήμερα και τα διδάγματα της δικής του ιστορίας. Κύριε Χριστοδούλου, θέλω να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε και εμείς, αλλά πιστεύουμε και ο κόσμος της Κύπρου καλύτερα. Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνο. Τσάκαρασε και ο κόσμος λαλεί ωραία πράγματα για σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Thank you. Θέλω να ξεκινήσουμε την ιστορία σου που τζαμε που θυμάσαι τις πρώτες σου αναμνήσεις. Γεννήθηκα στο Καϊμακλί. Βαφτιστήκα στο Αγία Βαρβάρα, ο τόπος που η μητέρα μου επαντρεύτηκε, ο τόπος που η μητέρα μου βαφτίστηκε, πήγα σχολείο εκεί, στο Βόρειο Πόλο και θυμούμαι ωραία πράγματα, πάρα πολλά ωραία. Που το σχολείο, όπως έπαιζα μες στην αυλή, τα πράγματα που έκανα σαν παιδί, έμεινε μέσα μου. Ήσου φρόνιμο παιδί ή... Όχι καθόλου. Η μάνα μου έκανα την να υποφέρει πολλά. Και αν ήμουν άταχτος, μου έλεγε, όχι Γιάννη, μου έφκαλε Γιαννάκη. So, όλο το όνομα, Γιαννάκης. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε. Χαίρομαι πολύ, Γιάννης. Γιάννης, να μας συστηθείς. Γιάννης. Μάλιστα, είμαι ο ξάδελφος του Τζον Χριστοδούλου και από μικρή γεννηθήκαμε σε τούτη την περιοχή. Το σπίτι είναι εδώ ποιο είναι. Είναι του Τζον Χριστοδούλου το πατρικό. Εδώ γεννήθηκε, εδώ μάλιστα. Μεγάλωσε. Και δίπλα είναι της θείας μου, της αδελφής της μητέρας του και απέναντι τα άλλα δύο σπίτια. Που είναι το ένα το δικό μας και το άλλο της άλλης μου θείας. Άρα εδώ είναι τα βιώματα σας. Μάλιστα. Είχατε σχέση με παιδιά όταν ήσασταν. Βεβαίως. Επειδή είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι τα άλλα ξαδέρφια, δύο πιο μεγάλοι αγόρια, καθοδηγούσαμε τον μικρό, τον προσέχαμε και μας ακολουθούσε. Επέζαμε από το πρωί μέχρι τη νύχτα και διάβασμα το ξεχνούσαμε. Τι χαρακτήρα είχε ως παιδί τότε που θυμάσαι. Ως παιδί ο Τζον ήταν πολλά ενεργητικός, δηλαδή δεν κάθε του λεπτό. Εσείς και ρίζες που το σύσκληπο, σωστά. Μπράβο. Ο σύσκληπος είναι ο τόπος που πήγαινα το Σαββατοκυριακό. Θυμούμαι πάρα πολλά ωραία πράγματα. Πράγματα που έμαθα και είμαι όπως είμαι τώρα είναι να είσαι μέσα σε ένα χωρκό που δεν έχει σούπερ μάρκετς, δεν έχει τόπο να πάεις να αγοράσεις πράγματα. Πρέπει να τα κανονίσεις εσύ. Ο παππούς μου, ο Τσαουλής, η αγιά μου η Ειρήνη, είχα συμφάρμα με τις όρνηθες, κατσέλες, είχα και το δικό μου το γαούρι, δηλαδή. Άμα να πίνασα, τι πρέπει να κάνω. Να πάω με το γαδούρι απίσω και να σταγώ πάνω του για να πιάσω τα παπουτσώσικα. Αυτά, εγώ νομίζω μες στη ζωή σου, κάμουσε τι είσαι.
τώρα, όπως είναι τα πράγματα, έχουμε τα παιδιά μας, εμείς φταίουμε. Πρέπει να τους μάθουμε τα simple πράγματα. Όχι να πας στο πιάτο, πας στο πιάτο. Πρέπει να ξέρεις, να ξέρει το μωρό που άρκεψε τα πράγματα. Να μην τα έχουν έτοιμα. Μπράβο. Έτοιμα, δηλητήριο για το μωρό. Έτσι νομίζω εγώ. Θυμούμαι, έκανα πολλά ωραία όνειρα. Που ήμουν πάει στο roof, στο λαλίτε. Στην ταράτσα. Στην ταράτσα, μπράβο. Και πάντα άρεσε μου να είμαι εκεί. Because τη νύχτα, ξέρεις, άμα δεν έχει πολλά φώτα, θωρείς τα αστέρια καλύτερα. Και αρκέψαν τα όνειρα μου να πούμε που εκεί. Τι όνειρα έκαμνες τότε, τι ήθελες να γίνεις σαν παιδί? Πώς εφαντάζεσαι τον Τζον μεγάλο? Είχα πολλά μεγάλα όνειρα. Είναι τα δρόμων, δεν το ξέρα. Αν είσαι σε έναν χωρκό, σύσκληπον και βλέπεις, εντάλλως να βρίσκουμε το φαγητό, βάλαμε τα βερκά, πιάναμε τα μπουλούθκια, τρώαμε τα... Αυτά τα μαθήματα στη ζωή είναι ωραία. Τι άλλες εικόνες έχεις? Την εκκλησιά. Η εκκλησιά που ο παππούς μου, ο Τσόλης, που ήταν 12-15 χρονών, βοήθησε να το χτίσουν. Την εκκλησιά. Μπράβο. Και ύστερα που γίνηκε 60, 55-60, πήγαινε να δισάσει. Πέρσι που ήρθα εγώ και βοήθησα με το European Union να δισάσουν. Αυτό είναι σημαντικό για μένα. Τόπος που δεν μπορώ να το αλλάξω σε όλες χώρες που πήγα στη ζωή μου. Οι κύριοι πιέναν στο καφενείο, έπαιζα με τους ανεπτυχούς μου, κλέφκαμε το κλέφτικο και τρώαμε μόνοι μας. Είμαστε ζυζάνοι. Ωραίες ημέρες. Πήγες στα κατεχόμενα, τύχε? Πήγα δυο φορές. Φαίνομαι, νιώθω άσχημα. Και πήγα να δω το σπίτι μας που ήμουν μικρός και έπαιζα στο σύσκληπον και πήρα το νερό μου, το σάντουιτς μου. Ήταν δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πήγα άλλη φορά, βοηθήσαμε τα μωρά στον Απόστολο Ανδρέα και σταματήσαμε μας η αστυνομία να δούσουν τι πράγματα θα πάρουμε. Δεν μου άρεσε καθόλου, μα πήγα, έκανα τη δουλειά μου και στα πίσω. Τις ημέρες που έγινε η εισβολή, πού ήσασταν? Ήμουν με τη μάνα μου, είχα την αρφή μου, ήμουν εγώ και βλέπουμε. Οι Τούρκοι ήρθαν κάτω με τα αεροπλάνα, με το parachute. Είδα τη μάνα μου, είδα πρόσωπο άσχημο να το ξαναδώ, να περάσουμε, να μου περάσαμε. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτε, να βοηθήσει εμένα την αδερφή μου. Και αυτή τη στιγμή, λαλώ ποτέ στη ζωή μου να είμαι έτσι θέση. Σιγά σιγά πήγαμε. Είμαστε κοντά στο Καϊμακλίν. Πήγαμε στο Καϊμακλίν και ο πατέρας μου είπε πρέπει να πάμε και στη Λάρνακα, σε τόπο που είναι μακριά. Σταμάτησε ο πόλεμος. Τις 20 του Ιούλιο που άρχεψε ήταν τα γενέθλια του πατέρα μου. Και είπε μας για το μέλλον. Η Κύπρος δεν έχει τίποτε για το μέλλον. Να πάτε εσείς στην Αγγλία και να έρθω εγώ ύστερα. Συγκεκριμένα ο πατέρας του αποφάσισε, είχε συγγενείς στην Αγγλία, ναι, και πήγαινε να ελέγξει το τοπίο, δηλαδή να δοκιμάσει, να δει τι θα κάνει. Και τελικά ξαναήρθε πίσω και έπιασε την οικογένειά του. Εγώ τον βοήθησα συγκεκριμένα να πακετάρει τα πράγματα και τα υπόλοιπα που έπρεπε να πάρει μαζί του και αποφάσισε να πάει στην Αγγλία.
Επίαμε σε πολλούς τόπους, από την αρχή στο Heathrow, στο Kent, Finchley, Maswell, Edmonton, πέρασαμε σε πολλούς τόπους. Θυμούμε που επία ήμουν 8 χρονών και την άλλη την ημέρα τα γενέθλια μου εμένα ήμουν γενικά 9 χρονών. Διαφορετικό πράγμα. Που την Κύπρο, όπως είδα, και να καταλάβεις, εγώ δεν είδα μες στη ζωή μου. Εγώ που ήμουν μικρός, ο Τούρκος, εγώ νόμισα πως έχει 5 μάθια. Έχει 4 αυκιά, κατάλαβες, δεν είναι. Όπως τη φωτογραφία είναι από μας. Ήταν να μας καμούσει. Δεν το ξέρα εγώ πως ήταν πλάσματα σαν εμάς. Στην Αγγλία, άμα κάποιος μου είπε, είναι από την Τουρκία, θα λέω, να τον προσέχω τούτο. Μα δηλαδή, που μεγαλώνεις σιγά σιγά, καταλαβαίνεις, η κυβέρνηση είναι το πρόβλημα. Όχι ο κόσμος. Είναι Μουσλιμ, είμαστε ή να που είμαστε, εντάξει. Αλλά έχουμε σπίτι, πιένουμε και κάνουμε το κερί μας, αυτοί κάνουν ή να που κάνουν. Εγώ νομίζω μπορούμε να ζούμε καλά μαζί. Ο Κίσιντζα ήταν ο χειρότερος για την Κύπρο, για μένα. Ό,τι έμαθα, ούτε να το σκέφτεται για τα λεφτά, τον κέρδος στην Αμερική. Και αυτόν, για μένα, αν είσαι κάποιον που έσκεφτε για τον κόσμο και να πει να σταματήσετε, δεν θα γίνει έτσι πράγμα. Ο νους τους ήταν αλλού και είσαι αυτόν τον καιρό, είχε depression. Recession. Ο κόσμος δεν κόφτε. Παραπάνω δεν ξέρουν που είναι η Κύπρο. Είμαστε ένα νησί μόνο του για μέ και επικίνδυνα. Που πήγαινε στην Αγγλία, τι ένιωθες μέσα σου που άφηνες το καΐμα κλίντος εις κλειπών, θυμάσαι την τις εικόνες που κατέβηκες στην Αγγλία. Ο παπάς μου έχασε τα όλα. Η μάνα μου άφηγε την μάνα της, τον παπά της, οι αρφάς της, ένιωθα πρέπει να κάνω κάτι καλό. Πρέπει. Επονήσασαι, κατάλαβες, για να πονούσει. Εμείς δεν ξέρουμε, εν τέλος είναι, να έχουμε μωρά και να έχει πόλεμο. Και τα μωρά τώρα δεν ξέρουν. Να τους πούμε ό,τι ιστορία θέλουμε. Δεν θα πονήσουν όπως επονήσαν οι μάνες μας, ο πατέρας μας. Ένιωθα πρέπει να κάνω κάτι του χαϊρκού. Ένιωθες που έτσι μικρός του είναι το πράγμα. Ναι, 100%, ναι. Και εγγραφτήκε σχολείο στην Αγγλία. Επία σχολείο, να σου πω. Το σχολείο άρεσε μου και έπαιζα. Δεν έκανα πολλά μαθήματα. Because εγώ δεν είμαι του σχολείου. Εγώ ήθελα να βγω έξω στη ζωή, να μάθω γλύωρα. Πότε έγινε τούτο? Ήμουν 16 χρονών και έπιασα την πρώτη δουλειά μου. Ήμουν χρυσοφός. Είχα άλλες δουλειές πριν. Έκανα το newspaper round. Είχα μάχουμε. Βοήθουν ποτζί, βοήθουν ποτά. Μέσα στα μαχαζιά, με το fish and chips. Ο παπάς μου ήθελε να πάω να μάθω electronics και γιατρός και τούτα. Όχι για μένα. Και ως χρυσοχός πόσο καιρό έκανα? Θα σου πω. Επαρπάτουμε στον δρόμο στο Wood Green, αν το ξέρεις. Ναι. Έχει έναν advert και το λέει, αν θέλεις να είσαι χρυσοφός, apprentice. Α, εντάξει, χρυσοφός, διαμάντια, εντάξει, να δούμε. Επία καλά μαζί του, μιλήσαμε ωραία, γιατί εσύ μπορείς να είσαι χρυσοφός. Λέω τους, look, στο σχολείο ήμουν καλά με τα ξύλα, ήμουν καλά με το σίδερο, so μπορώ να κάνω πράγματα. Και είπε μου, εντάξει, 25 λίρες την εβδομάδα. Ύστερα έκλεισε και δεν είχα δουλειά. Και να μπορώ να κάνω ύστερα. Άρκεψα που 9 μήνες, έμαθα πολλά. Έμαθα, εν τέλος είναι ο κόσμος. Θυμάσαι που ήρθε το WAM με τον Andrew Ridgely και George Michael, θυμάσαι. Και δούλευκα με έναν New Zealander
Και λαλώ του, τούτη είναι καλή. Λαλή μου, είναι καλή. Τούτη είναι να πάσει, ήταν να πάσει σαν τους άλλους. Λαλού σαν αποκλείεται, είναι Κυπρέος. Ήθελα ένα σάκον. Θυμάσαι το James Dean. Έχει μια φωτογραφία που πίνει το τσιάρον του. Ναι, ναι, πολλά χαρακτηριστικά. Ναι, μπράβο. Και ήθελα. Και έχει ένα μαγαζί που είναι second hand. Πήγα και αγόρασα το 20 λίρες. Ήρθα στο γραφείο. Έκανα έτσι. Ο μάστρος μου λέει μπράβο ρε Ιαννάκη. Ο άλλος, εκείνος που το New Zealand, θα οχωρεί με. Έβαλε τούτος acid, πάω στην τζακέτσα μου. Και είχε μια τρύπα. Πάω σπίτι, είναι μόνο να κάνω. Δεν πέσα καθόλου. Πρέπει να κάνω κάτι. Αν μην κάνω, δεν μπορώ να. Πρέπει να κάνω κάτι. Μα όμως, αν κάνω κάτι, να τον κουμπανίσω, να χάσω τη δουλειά μου. Να μπορώ να κάνω. Τούτος άρεσε του hot chocolate. Πήγα, αγόρασα 7 laxatives, έβαλα τα μέσα και έσχεζε όλη μέρα. Πήγε στο νοσοκομείο. Λαλό του, μάστρο μου, μάστρο, να σου πω κάτι ειλικρινά, συγγνώμη, εγώ το έκανα. Because δεν είναι που μου έκαμε το σακούι μου. Πέλανε. Λαλό του, look, με νευριάζεις. Ό,τι έμαθα σε 3 μήνες, τούτος μαζί σου 2 χρόνια, άσ' μου άλλη 1 μήνα, δεν θέλω παραπάνω λεφτά, θα είμαι καλύτερος. Και να κερδίσεις. Άφηγε με, πήγαμε καλά, ήμουν καλύτερος του. So, έμαθα πολλά, εν τέλος να είμαι με τον κόσμο. Πρέπει να είσαι ειλικρινός. Άμα όχι πάντα να τους πεις να μου σκέφτεσαι, because είναι λάθος αυτός, αυτό το πράγμα. Μα μπήραμε στη ζωή με τις δουλειές. Τούτο το πράγμα, άμα το μάθεις που είσαι μητσής και πιάνεις τα καλά και βάλεις τα παμέ και σκέφτεις τα, πριν να κάνεις πράγματα. Σιγά σιγά να κερδίσεις. Αυτός ο μάστρος μου είχε μια κοπέλα που ήθελε κάτι, ήθελε να κάνει κάτι μεγάλο, με μεγάλα διαμάντια, ήθελε να κάνει βρασόλι, δαχτυλίδι. Anyway, επίεν ο μάστρος μου, εγώ ράσαν τα. Και αυτή άλλαξε η ιδέα. Ήταν τόσα πολλά λεφτά, η εταιρεία πρέπει να κλείσει. Ένα μπορεί να κάνω, ένα μπορεί να κάνω. Άμα σου πω, σε 1,5 μήνες, επία σε 100 interviews, ή παραπάνω, μέσα στο Hatton Garden, είναι Εβραίοι. Και θέλουν να δουλεύω με τους Εβραίους. Δεν είμαι Εβραίος. Μου έδωκε κανένας δουλειά. Πήγα και έκατσα κάπου σε έναν καφενείο. Είχε ένα μαγαζί, είχε μια πλάκα έξω και λαλεί ανοικίασμα. Πήγα, είδα το Χρυσοφόν που είχε το μαγαζί. Να μου το δείξεις, έδειξε μου το. Ένα δωμάτιο, 6 πόθηκια από 7. Μιτσί. Μιτσί. Και ήταν 35 λίρες την εφτωμά. Το ενοίκιο. Το ενοίκιο. Look, λαλό του, δεν έχω όλα τα λεφτά να σου δώσω. Να σου πω, να σου δω εγώ 20 την εφτωμά και εσύ να μου δώσεις 15 λίρες την εφτωμά δουλειά και να σου τα κάνω. Και θα σου τσατσάρω και να μην μου τσατσάρεις για το ενοίκιο. Μα όμως τα άλλα τα λεφτά να σου τα δώσω. Εντάξει, τούτος έδωκε μου τόσο πολλή δουλειά. Δεν έπιανε καιρό να είναι και εντάξει, όλος μου σκέφτομαι, να μπορώ να κάνω, να μπορώ να κάνω. Έπιασα μια κάρτα, ήταν Γιάννης Jewelry, έπιασε όλους που πήγα για interview, όλοι οι Εβραίοι, και λαλώ τους, εσείς πιερώνετε τόσα, για να σας δείτε το βρασόλι, το δαχτυλίδι, το τούτο, το τούτο, που να το κάνω τόση τιμή. Έκοψα την τιμή τέλεια. Όλοι άνοιξαν τα μάτια τους. Εντάξει, να σου δώσουμε δουλειά.
άμα σου πω έπεφτα 3 ώρες τη νύχτα, because ήμουν τόσο busy, αρκέψα που γιάμε. Anyway, τρε, άνοιξα μεγάλο μαζί, πήγα στο Hong Kong, κάνω τα αερολόγια μου, κάνω τα τούτα. Ύστερα από 3 χρόνια, λαλώ, χρυσαφικά, εν ωραία, αν δεν είδε, δεν μένει μες στην ψυχή μου. Δεν είναι οι παραπάνω που θέλουν μεγάλα διαμάντια και πράγματα, δεν είναι αληθινή. Πούλησα την εταιρεία και ρώτησα τον εαυτό μου τι είναι ένα πράγμα που θέλει ο κόσμος. Θέλει να φάει. Ας δείτε, τώρα τι να μάχουμε με το φάει. Μα κάποιος πρέπει να πέσει. Θέλει δωμάτιο, θέλει ξενοδοχείο, θέλει σπίτι, διαμέρισμα. Αμά να μάθω να χτίζω. Αρπάτουμε στον δρόμο και είδα ένα κτίριο και σάζαν το η πολυκατοικία και τους λαλώ θέλω δουλειά για Λάιμπρα. Τέλος το λαλείς Λάιμπρα. Βοηθώ τώρα βέβαια. Θέλω να βοηθήσω με τους αυτούς που έχεις που έχουν τέκνη και είπε μου 28 λίρες την εβδομάδα. Εντάξει, έμαθα με τον Πελικάνο. Με όλους που έχουν τέκνη, μίλουν τους πάντα και έμαθα. Και αυτή τη στιγμή θα λέω εντάξει, τούτο είναι να κάνω. Και αγόρασα το πρώτο κτίριο που ήμουν 18 χρονών. Και έσασα το εγώ, νοικιάσα το και σε άλλον και σε άλλον. Μεγαλώνεις σιγά σιγά και ο κόσμος σου διά εμπιστοσύνη σαν τις τράπεζες. Οι τράπεζες πρέπει να είσαι 100% σοβαρός και αμανδούσι. Αυτός δεν είναι παραπότσις. Οι τράπεζες έρχονταν όλοι τους. Σιγά σιγά ήβρα και έκτισα 10 εκατομμύρια square feet. Όμως δεν τα πουλήσα. Εγώ νοικιάζω τα. Έτσι έκαμα. Έχει 40 χρόνια. Σιγά σιγά έκαμε στην εταιρεία που ξέρουμε σήμερα. Ναι, μπράβο, το Γιάννης Group. Το μήνυμα που φκένει που τούν το πράγμα που μας περιέγραψες είναι ότι ένας άνθρωπος για να πετύχει πρέπει να ρισκάρει. 100%. 100%. Listen, εγώ το ξάσιο εδώ το 2006 έκτιζα 700 διαμερίσματα για να τα νοικιάσω. Και αν δεν τα τελειώνα το 2007, ήταν να έχω πρόβλημα. Because ήταν που γίνηκε με το New York, με το Lehman Brothers, τρα. Ετέλειωσα τα, ενοικιάσα τα, οι τράπεζες ευχαριστημένοι, τούτος κάμμι, λαλί και κάμμι. Και το 2008, οι τράπεζες μου διούσαν πολλά λεφτά. Και πιένα και αγοράζω. Εσύ πώς ένιωθες για το γεγονός ότι έρχονταν λεφτά μέσα, ο Γιάννης μέσα του άλλασε, το παιδί που το καημακλεί και το σύσκληπο. Όχι, καθόλου. Αν κάνεις κάτι και δουλεύει και ο νους σου είναι, είσαι έτσι σαν τον άπαρο, άλογο που είσαι, ξέρεις που θέλεις να πάεις, τούτο είναι κάποτε λίγο λάθος.
Και δεν έχει ώρα να δει τη μάνα σου, τον παπά σου, την αρφή σου. Μα όμω έτσι είσαι και πρέπει να το κάνει. Και να μην ξεχάσει τον τόπο που ήρθε. Και τούτο, στο σύσκλιπο, όπω τι επέρασα, το σχολείο, στο Guy McLean, κάμισε έναν που είσαι. Σχεδόν κάθε χρόνο μετά που πήγε στην Αγγλία, έρχεται και μας έβλεπε. Δηλαδή, ήταν τα αρχές που ήθελε να σταδιοδρομήσει, να επεκταθεί επαγγελματικά. Όμως ποτέ του, και είτε που ήταν άσημος, είτε μετά που έγινε γνωστός, δεν μας ξέχασε ποτέ ούτε τον τόπο του, ούτε τους συγγενείς του. Την πορεία της ζωής σου, σιγά σιγά ξέρουμε όλοι την περιουσία που αποκτήθηκε, το όνομα το οποίο έχεις χτίσει στην Αγγλία αλλά και στη βάση σου που είναι το Μονακό. Σήμερα ο Γιάννης πώς είναι, τι είναι η ζωή του σήμερα? Μάχομαι πολλά ακόμα με τις δουλειές μου. Εγώ σκέφτομαι πάντα 5 χρόνια και ύστερα από 5 χρόνια, να μπορώ να κάνω σε 5 χρόνια. Κάνεις 5 χρόνια. Κάνω πλάν και βάλω. Κάποτε τα πράγματα που βάλω είναι πολλά, πάρα πολλά ψηλά. Αν πιάσω 75% που γίνω που γράψω, εντάξει, είμαι ευχαριστημένος. Άρκεψα το Γιάννης Χριστοδούλου Foundation που γεννήκα 50 χρονών. Μου αρέσει πάρα πολλά. Because κάποτε πρέπει να σταματήσεις, να μυρίσεις το λουλούδι, να πεις, να που γυρεύκω δάμε. Τι είναι, what is my purpose in life? Ο στόχος της ζωής. Ο στόχος της ζωής μου τι είναι? Εντάξει, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Τι άλλο πρέπει να κάνεις? Εσύ, αν άνθρωπος, πρέπει να νιώθεις ωραία. Εγώ, άμα 2 λεπτά, δύο την ώρα μου και δω τα μωρά να γελούν, νικώ. Νικώ όχι μόνο για τον εαυτό μου, because είναι, αρκεύκει με τον εαυτό σου. Είμαι selfish. Κάνω το because θέλω να είμαι ευχαριστημένος για μένα σαν πλάσμα. Άρα τώρα το purpose of life, ο στόχος της ζωής σου, μεγάλο μέρος είναι το Γιάννης Foundation. Είναι το Γιάννης Foundation και έχω μεγάλες ιδέες που θέλω να κάνω και τα έχω τα γραμμένα και μπορεί να πιάσω την ευκαιρία, θα τα κάνω. Γίνεται να μας πεις ένα? Okay. Να χτίσω μια πόλη που είναι environmentally friendly. Να έχει έναν τόπο που μπορείς να πιάσεις το αγκουράκι σου, την ντομάτα σου, το γαρότο σου. Δεν θέλουμε ένα ηλεκτρισμό. Το νερό, πιάσαμε το που είχαμε, φέραμε το πάνω. Δεν χρειάζομαστε τίποτε που έξω. Να βρούμε κόσμο να φυτεύτουν, να ξέρουν τη δουλειά τους. Ο κόσμος που δεν έχει πολλά λεφτά. Ό,τι χρειάζεται να ζεις, να αγοράσεις, να φάεις, είναι από αυτόν τον τόπο, τον ίδιο τόπο. Θέλω να χτίσω νοσοκομεία, σχολεία, σε μια πόλη. Αυτό.
4 παιδιά, έτσι. Πώς τα προλαβαίνεις? Βρίσκω. Σαββατοκυριακό. Προσπαθώ να δω την ώρα τους. Τον Ιούλιο και Αύγουστο πηγαίνουμε για μεγάλο ταξίδι. Για την Κύπρο τους μιλάς? Καλό. Τι τους λάζεις? Έχουν διπλώμα. Ελληνικό διπλώμα, επειδή ξέρουν να μιλούν. Πρέπει να ξέρουν ο μπαμπάς μου, η μητέρα μου, ο παππούς μου εμένα, τι υποφέρασε. Στην Κύπρο παρακολουθούμε ότι έρχεσαι συχνά. Τι έρχεσαι, τι έγινε που σε τραβά? Ο τόπος στην Κύπρο, άμα έρχεσαι στην ηλικία μου και λαλείς τι άλλο να κάνω μες στη ζωή μου, πού να το κάνω σε όλες τις χώρες, σκέφτεσαι που γεννήθηκες, η μητέρα σου, ο πατέρας σου, εντάλλως είσαι, ποιον πλάσμα είσαι και τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να βοηθήσεις. Και έρχομαι συχνά. Τραβάσαι? Τραβάμαι πολλά, πολλά. Είναι σαν το σπίτι μου. Οκ, μην είσαι στο Μόνακο, όπως το ξέρεις. Άμα κατεβείς με το δρόμο και βλέπεις πάνω, σαν στο Μόνακο, έχει ένα βουνό. Σκέφτομαι για τον πενταδάκτυλο. Θυμίζεις μου. Και νιώθω πως είμαι σπίτι, ξέρω πως δεν είμαι. Μα όμως, σαν να πιένω σπίτι. Βόρειον Πόλων. Ραμέ. Ναι. Είναι Αγίου Ιλαρίωνος 60. Σωστά. Πώς νιώθεις που έρχεσαι εδώ μες στις ρίζες σου? Τα χρόνια πήγασαν γλίγορα. Σαν να ήμουν εχθές να με. Έτσι νιώθεις? Έτσι νιώθω. Πέ μου λίγο τι έκαμνες εδώ μες στο σπίτι. Έπαιζα πολλά. Να σου πω ποτέ στην αυλή. Να σου δείξω. Είχαμε τα δεντρά με τα λεμόνια. Κάποτε που πίνουν, ναι, έχουμε δαμέ τα λεμόνια, τα πορτοκάλια. Τα βλέπεις? Ναι. Για μένα, να καταλάβεις, τούτα τα δέντρα ήταν μεγάλα, ψηλά. Ναι. Μα ήμουν μικρός. Εδώ. Ναι, τώρα εγκλαδεμένα. Ναι, σωστά. Μα άμα είσαι μικρός, το όλα φαίνονται μεγάλα. Έπιανα το άλλας και αμέ που την κουζίνα, έβαλα στο λεμόνι και... Θυμούν μου πολλά. Αρέσαν μου τα ζώα. Είχα κάτσους, σύλλους. Δαμέ, ποτζί και ποτζί στην αυλή. Η μάνα μου, ο παπάς μου. Πόσα να έχεις, κανεί. Ναι. Αρέσαν μου πάρα πολλά. Αρέσκει μου, ξέρεις τι. Πέ μου. Ότι αφήγεται το σπίτι έτσι για να θυμάσαι. Δεν αλλάξει καθόλου. Τώρα να δούμε, έτσι θέλει η μαμά μου. Έτσι να το φύγω. Δαμέ. Είχα τους κάτσους μου, τα σκυλάκια, όποια να ήβραμε στον δρόμο, έφερνα τους να με. Κάμνα μαζί είναι σιλίγη κάτι. Ναι. Ήταν φιλική. Και να σου δείξω ένα δέντρο ποδά. Καλό, πάμε. Να τούτον εξέρανε το δέντρο. Ήταν παραπάνω ψηλά. Τούτο δαμέ. Ναι. Και. Και πιένα πάνω, στέλια από πάνω. Πας στη μούτσι. Ένιωθα ελευθερία. Mm. Πολλές ώρες ήμουν εκεί και σκέφτηκα πολλά. Άρεσε μου πάρα πολύ. Η μάνα μου ήξερε πού να με βρει. Δηλαδή, έρχεται και ήμουν και πάνω. Θεώρησε άταχτον, είπες μας. Ήμουν άταχτος, εγώ ήμουν άταχτος. Δεν είχα έκανα ό,τι ήθελα. Ναι. Και να σου πω πω εκεί, είχαμε ένα μεγάλο σινεμά. Δαμέ. Ναι, πριν. Παλιά, ναι, ξέρω. Παλιά, μπράβο. Καθόμαστε εκεί και βλέπαμε το σινεμά που είδαμε. Μούχτε. Ναι. Και ναι. Το σχολείο μου είναι ευθεία. Ναι. Δαμέ, δεξιά. Το γάμμα καημακλείου που είναι. Ναι.
Δαμέ ήταν με το τσόπα το ποήλατο μου. Σενταχύδιδες μπροστά. Ναι, έκανα τα χέρια μου έτσι, αφουμίζω τον εαυτό μου, έδωκα για μέ. Αφήκε τα χέρια και πήγαινε το ποήλατο μόνο του. Είχε ένα ρότσον και πάτησα πάνω. Έκαμε πέσα έτσι. Και αλλολίον, πάω στο τσέλι, αλλολίον, ο γιατρός είπε της μάνας μου, μπορεί ο γιος σου να μην μιλά. Ο τούτος ήταν ο Πάρπας. Έχω παράπονο μαζί του. Μια δίες. Μόνο μια φορά με κάλεσε στο σπίτι του, είχε πισίνα. Και λιγουρεύκες μου. Μόνο μια φορά. Έκαμε πάρτι παλιά, θυμάσαι. Έκαμε πολλά πάρτι. Ο Κούλης. Ο Κούλης, μπράβο. Να είναι καλό παιδί. Παίζαμε μάππαν. Ήταν ο αρχηγός της ομάδας μας, ο Κούλης. Ναι. Άντε, τώρα πάμε και εγώ παίζετε μάππα. Ναι. Αυτό είναι το σπίτι του Γιαννάκη, τούτου. Είναι το γήπεδο που παίζαμε μάππα, τώρα είναι πάρκον τώρα. Ναι. Εντά θες είναι παίζε ο Τζον. Ποξά ό,τι να είναι. Ο Τζον ήταν ο Μιτσής, βάλαμε τον όπου είχαμε ανάγκη. Πάλι ευκαιρία ήταν καλός παίκτης. Προσπαθούσε, εντάξει, ήταν μικρός όμως, πιο Μιτσής. Ναι. Βάλαμε τον αλλαγή. Γελούσα σου. Σωστά. Τώρα γελώ τους εγώ. Βράσε Μιτσιά. Τώρα γελάζεις εσύ. Θυμάσαι που στείλαμε πόρτες με ξύλενες, μια πόρτα από ποδά και μια ποδά. Ξύλενες. Και κάποτε έσπαζαν οι πόρτες και πρέπει να βάλουμε άλλον ποδόν το στήριγμα για να έχει κανονικά πόρτα. Ήταν όλα, έκαναμε τα με όρεξη. Ερχόμαστε από σχολείο, είμαστε στο γήπεδο. Έχει μάπα ρε Γιάννακη, έλα. Μα είναι πράσινη, ελεμόνι. Άντε, θέλεις. Κάμε ένα σιουτάν. Όχι, να το πιάσεις, έλα. Ετοιμός. Έλα. Είδες, έτσι έκαμαμε. Χτυπήσουμε το κουδούνι. Βαθούλα μας. Η θεία μας η Βαθούλα. Τώρα να δω. Ω, θεία. Γεια σας. Τι να μου κάνεις, είσαι καλά. Τι να μου κάνεις. Να μου κάνεις, είσαι καλά. Καλά. Η Βαθούλα μας είναι που της... Έλα, πάμε να έξω να πω κάτι. Που τις όμορφες του δει. Ποιο νεαρή θεία. Νεότατη. Ναι, τα κάτι ήταν καλά. Είσαι καλά. Καλά, έτσι. Είσαι λίγο surprise, δεν είναι. Surprise. Έκπληξη. Τώρα, εντάξει, μην είσαι όμορφη, είναι ανάγκη να ανησυχάς. Με το Γιαννάκη, με το Γιαννάκη. Το όνομα είναι του παπά σου, Γιαννίες. Έτσι. Ποιος είναι για μέσα στο σπίτι που ήταν ο παππούς μας. Ευκαιρών. Αποθήκη. Αποθήκη. Και φωτογραφίες. Πας στον τοίχο ακόμα. Επιάσαντες, υποτίποτα, οι αδερφές. Εγώ δεν πιάσα ένα. Γιάννακη, φωτογραφίες μου μια ρε κομπάρ. Έφυγες εσύ, τέλειωσε, γελάσας. Να βρούμε. Έχω. Thank you.
θέλω να μιλήσουμε λίγο για το charity. Να μας πείτε τι κάνει ακριβώς, τι έγινε το οποίο ασχολείται, για να ξέρουμε κι εμείς ποια είναι η προσφορά του στην Κύπρο. Είναι μόνο για την Κύπρο, είναι παγκοσμίως. Έκαναμε στο Μόνακο, στο Thailand, στην Αγγλία, στην Κύπρο. Έκαναμε πολλά στην Κύπρο. Το charity είναι 95% για τα μωρά. Έκαναμε τα για τα μωρά, επειδή έχουν το κλειδί για το μέλλον. Με γνώμονα την αγάπη για τα παιδιά και την ενδυνάμωσή τους, ώστε να ονειρεύονται και να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Γιάννης Χριστοδούλου Foundation άρχισε μια έντονη φιλανθρωπική δράση πριν από 7 ακριβώς χρόνια. Στο επίκεντρο όλων των έργων και δράσεων του Ιδρύματος βρίσκονται τα παιδιά και οι νέοι που έχουν άμεση ανάγκη παροχής βοήθειας και στήριξης. Κύριοι στόχοι του Ιδρύματος είναι η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε ολόπλευρη ποιοτική εκπαίδευση, η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των παιδιών, ώστε να μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, η παροχή των απαραίτητων μέσων για βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ειδικές ικανότητες και αναπηρίες, η ενδυνάμωση των μαθητών και γενικότερα των νέων για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλο τον κόσμο, η κοινωνική ενσωμάτωση και πρόσβαση όλων των παιδιών σε ευκαιρίες για αξιοποίηση των δεξιοτήτων και ταλέντων τους μέσα από την δημιουργικότητα και την εθελοντική δράση. Για την προώθηση των στόχων του, το Ίδρυμα ανέπτυξε τα τελευταία 7 χρόνια μία ποικιλόμορφη φιλανθρωπική δράση, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς, κοινοτικά συμβούλια, φιλανθρωπικές οργανώσεις ή κοινοτικές ομάδες που μοιράζονται το πάθος του Ιδρύματος για παροχή βοήθειας στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει ολοκληρώσει πέραν των 60 μεγάλων έργων. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γιάννης Χριστοδούλου Foundation δραστηριοποιήθηκε πολύ έντονα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρέχοντας βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Παροικίας, όσο και στην Ταϊλάνδη. Παράλληλα, παραχώρησε 6.500 ευχαριστήρια πακέτα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δημοσίων νοσηλευτηρίων της Κύπρου, ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους στην αντιμετώπιση του COVID-19. Γεια σας, καλημέρα. Εντάξει. Αγοράσαμε 3 διαδραστικούς πίνακες, interactive boards, 3 of them, και μπήκα σε 3 αίθουσες, μαζί με video projector. Άντε, Έλλη, να σε δούμε. Εντάξει. Βασικά είναι touch screen, οπότε μπορεί να έχεις input και output at the same time. Ναι, μπράβο, είναι καλό τούτο. Μας έλειπαν 3. Είχαμε 3 τάξεις που δεν είχα. Ναι. Οπότε με τα λεφτά τα δικά σας, ναι, αγοράσαμε για τις 3 τάξεις που μας έλειπαν. Εντάξει. Okay, καταλάβω. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εντάξει. Παναγιώτης είναι ο μεγαλύτερος και καλύτερος μαθητής μας. Ο γεια σου. Τζον Χριστοδούλου. Να μου κάνεις. Μας είναι καλά εσείς. Πολλά καλά. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα μας είναι ότι μας φεύγει. Πού να πάει. Το Σιενός. Αλλά ήδη βρήκε δουλειά, οπότε είναι... Μπράβο σου. Πού, στη Λεμεσό. Ναι, να με πολεμήθηκα. Και να μου να κάνεις. Στο Αλφαμέγα, στην Περαγορά. Αλφαμέγα, μπράβο. Ο Θεοτόντιου, μπράβο του. Παίζεις το καλά. Μπράβο σου, μπράβο, μπράβο. Μα πόσο καιρό να το μάθει αυτό. Μαθαίνουμε συνέχεια καινούργια, ανάλογα με τις μέρες. Ναι. Δεν θέλει πολλές μέρες να το μάθει. Βοηθά και στην χαλάρωση του μυαλού και μειώνει τον πόνο. Ευχαριστώ για το δώρο και εγώ αυτό το κλειδί που μου έδειξες, πάντα εγώ λέω,
Τα παιδιά έχουν συμβεί. Το μέλλον πρέπει να δούμε το κλειδί. Εντάλλως να νιώθουν, να ξέρουν πώς αγαπούμε τα παιδιά μας. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχόμαστε ολόψυχα, πάντα να ευτυχείτε. Δεν ξέρω αν το είδες τι έκανα με τον Αργυρόν και την Άννα Βύση και φορήσαν τα κοστούμια τους, με τη βράγα τους, χορέψαν, να ξέρουν που είναι. Και έκανα competition και δεν θέλω το check-in, έλα, δεν θέλω να κάνω έτσι, πρέπει να νικήσουν, να δουλεύουν σκληρά για κάτι. Μιλάτε για γύρω των διαγωνισμών που αφορούσαν τα σχολεία. Μπράβο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ για να παρουσιάσω τη βράβευση του Παγκύπριου διαγωνισμού με τίτλο Love Cyprus που διοργανώνει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Γιάννης Χριστοδούλου Foundation. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ζεστή και είναι και πολύ ηλεκτρισμένη εξαιτίας της Άννας Βύσης. Κυρία Μαριάννα Λάτσι. Τον κύριο Christian Moore. Αυτά τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές μας, οι φίλοι μας, οι ψυχές μας. Σαϊ όπα! Τέσσερα βραβεία για κάθε κατηγορία. Πρώτο βραβείο, 50.000 ευρώ. Δεύτερο βραβείο, 25.000 ευρώ. Τρίτο βραβείο, 10.000 ευρώ. Τέταρτο βραβείο, 5.000 ευρώ. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα για όλα τα παιδιά από όλα τα σχολεία. Μας έχουν πραγματικά συγκινήσει. Κωνσταντίνος Αργυρός! Χαιρομένος. Από την Πάφο στη Γερίνια για το Βαρόσι στη Λεμεσό. Το Γιασέμι στην πόρτα σου. Για σε μου. Μα φέρες μου λουλούδια, πρέπει να σου φέρω εγώ. Ένα, να μου κάνεις. Καλά. Ευχαριστώ. Thank you για το μήνυμα σου. Έπιασα το. Να μου να σου πω, το καλύτερο μου χρώμα. Καλύτερο. Ύστερα από το πράσινο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είσαι, καλά, δυνατή. Προς το παρόν. Γέρασα. Πόσο χρόνο με βάλεις. Φαίνεσαι καλά. Πόσο χρόνο είμαι νομίζεις. Μόνο 5 χρόνια παραπάνω από μένα. Πόσο. Μπορώ να πω να έχεις τις ευχές μου. Τις ευχές μου να έχεις και που τα 20 μου λύσα. Ήταν τις 7 του Γενάρη που ενήκα το 1928. Έμπηκα μέσα το 96. Μα σωστά. 96 χρονών. Μπράβο σου, Μάτσελ. Ήταν που τρώεις. Ήταν που τρώω. Έτρωα ατρασίες, είναι από τις γαλατούνες, ναι, στα χωράφια. Όργωνα τη γη, 13 ολόκληρα χρόνια όργωνα, γιατί έπαιθανε ο πατέρας μου και με 9 χρόνων και έπαιθανε και έκαμε ένα ζευκάρι. Και έκαμε ένα περιουσία πολύ, έκαμε ένα ζευκάρι, έσπερνα χέριζα ο νησί μου.
Πώς πάει. Εντάξει. Είμαι ο Γιώργος Ολούβαρης, ο διευθυντής. Γεια σου, Γιώργο. Καλωσορίσετε. Γεια σας. Σας καλωσορίζω επίσημα στο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής. Είναι ως ένδειξη εκτίμησης για το έργο και για την ευεργεσία που μας έκανατε. Αυτό που έκανατε, να ξέρετε, είναι άνευ προηγουμένου και με πολύ μεγάλο πρέπει, ειδικά για τους μαθητές μας. Ευχαριστώ, χαρά μου, χαρά μου. Ευχαριστώ. Ναι. Thank you. Γεια σας. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που μας τιμήσετε με την παρουσία σας στα εμβέλεια των αναγεννημένων επισών αγωγής υγείας και τέχνης του σχολείου μας, ένα έργο που υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Γιάννης Χριστοδούλου Foundation στο πλαίσιο της διάκρισης στο Παγκύπριο Διαγωνισμό Love Cyprus. Μας δώσετε την ευκαιρία να αναδείξουμε τα ταλέντα μας, τις δεξιότητες μας μέσα από το χορό, τη φωτογραφία και τη δημιουργική σχέση. Και που την είδα αυτή τη φωτογραφία, είπα μέσα μου πρέπει αυτή η φωτογραφία, πρέπει να νικήσει κάτι. Να σου πω γιατί. Πρώτα αγαπώ την Κύπρο. Δεύτερο, το κοστούμι που εφορίζεται. Και το τελευταίο, η Έσποινα η γιαγιά μας. Μπράβο σας, μπράβο. Ρωτήσω λίγο για έναν κεφάλαιο το οποίο είμαι σίγουρος πολλοί θα περιμένουν να ακούσουν. Αν έχουμε να ρωτήσουμε και αν έχεις να απαντήσεις εσύ για την ομάδα σου. Είσαι Ομονιάτης. Σωστά. Τι για σένα η Ομονία? Η Κύπρος είναι η Ομονία για μένα. Άμα νιώθω έτσι, θέλω να κάνω κάτι καλύτερα, αν μπορώ. Να προσπαθήσω. Πάεις γήπεδο, έτσι? Πάω γήπεδο. Καλό. Τι έγινε τότε που ήταν οι συζητήσεις για το αν θα έπιανες την ομάδα, να μας πεις τη θέση σου. Ήθελες να πιάσεις την Ομόνια τότε? Okay. Ο διόρος μου, ο accountant, my assistant. Είχα 7-8 πλάσματα που δούλευκαν για να πιάσω την Ομόνια. Προσπαθήσαμε σκληρά. Είχαμε 30 points, να πούμε. Στο τέλος μείναν 8 και πήγα στο meeting να το τελειώσουμε. Οι δικαιόροι δούλευκαν σκληρά. Και από την άλλη πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, να βρούμε απόφαση. Και δεν το πίστεψα που πήγα στο meeting και μου είπαν άλλαξε ιδέα. Λέω του, άμα άλλαξες ιδέα, μην νομίζεις να έρθω πίσω, να την κοράσω πάλι. Μου λέει, δεν θα την πουλήσω. Τι να του πω. Έχει τους λόγους του, εγώ ξέρω την αλήθεια. Έχει πράγματα που δεν του άρεσε, μα η δική του, εγόρασεν την, να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ δεν θέλεις να έχεις πλέον σχέση με έναν τέτοιο ενδεχόμενο, με το... Άμα κάποιος σου, να σου πει, δεν θέλω να την πουλήσω, όποιος να χτίριον, ό,τι και να είναι, δεν θα παρακαλώ. Okay. Εγώ ήμουν δάμε, εκεί να το κάνω. Εγώ δεν αλλάξα ιδέα. Τούτον για μένα. Και η ομάδα μου ξέρει το. Είχα μεγάλα όνειρα για να κάνω μεγάλα. Μα δεν θα τα δούμε αυτά τα όνειρα.
Because δεν έπιασα την ευκαιρία. Σε στεναχωρεί το πράγμα ή είναι κάτι που έκλεισε για σένα? Είμαι πάρα πολύ surprised. Και ο δικηγόρος μου που άλλαξε ιδέα. Είχαν τους λόγους του. Δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου. Μα τι να μου να του πω. Τι να του... There's no chance. Εγώ να παρακαλώ. No chance. Έτσι έκαμε την αποφασή. 100% το πρόγραμμα που είχα ήταν να σπουδαίω. Να καταλάβεις, εγώ δουλεύω με το Manchester United, Manchester City, Liverpool, Everton, Tottenham, West Ham, όλοι τους. Δουλεύω μαζί τους στην Αγγλία. Μηνίσκομαι στο ξενοδοχείο μου, ξέρω τους όλους. Που έρχονται, που έχουν home game, away game. Έχω τους contacts μου. Ήταν να κάνω ωραία πράγματα. Είμαι ομονιάτης, μα σκέφτομαι για την Κύπρο, για την ΜΑΠΑ. Να δω την Κύπρο να χάσει, να χάνει. Πόσες φορές να χάσει με άλλες χώρες. Την εθνική που λέει. Ναι. Πρέπει να βρούμε πρόγραμμα, να κάνουμε κάτι ωραίο για τα μωρά μας. Να παίζουν ΜΑΠΑ. Να είναι καλή. Κάποιος που ξέρει, κάποιος τα μωρά μας, άμα έχει κάποιον που χτιμά, να του ακούει και να του δείξει τέλος να παίξει. Τούτα τα πράγματα που ήθελα να κάνω, δεν είναι μόνο για την Ομόνοια, academies, μεγάλες ιστορίες. Και έπιασαν το όνειρο μου, έτσι το έκαμε, χαλάλιν του. Θα το απέκλειες στο μέλλον να ασχοληθείς ξανά, αν δοθεί ευκαιρία? Never say never, okay. Μα είπα του δεν θα το κουράσω που τον ίδιο. Μα όμως να βρω άλλη λύση για μένα, με την ΜΑΠΑ, για τα μωρά να τους βοηθήσω, να βρω, για σίγουρα. Θέλω τα μωρά να παίζουν ωραία. Θέλω να μάθουν. Θέλω να ξέρουν να νικούν. Θέλω να ξέρουν τέχνες. Because άμα κάποιος θέλει κάτι τόσο πολλά και κάποτε πρέπει να του δείξεις το φως. Άμα του δείξεις το φως, μάθει λίγο. Να θέλει να κάνει παραπάνω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να ρωτήσω αν λέχθηκε κάποιος λόγος που άλλαξε την απόφαση, όπως μας λέτε. Έχει, μα δεν θέλω να το μιλήσω. Άμα να τον ρωτήσεις τον ίδιο. Ωραία. Έτυχε να τον ξαναδείτε από τότε? Όχι. Πέθανε ο πατέρας του. Στείλα του μήνυμα συλληπιτήρια. Τελευταία φορά. Άλλες προσωπικότητες έχετε γνωρίσει που τις σέβεστε, γνωστές στον υπόλοιπο κόσμο? Γνώρισα πολλούς. Μα έχει πάει στο χέρι μου 4-5 που μου αρέσκουν για πρίγκιπες. Ο πρίγκιπας ο Αμπέρτος εν Τσάκος. Ωραίο πλάσμα. Μου αρέσει η ζυβανία που κάνουμε τσίες, δεν είναι μόνο τσίες, δηλαδή εβίβα. Κακοκαιριά, ερωτευμένα κι. Ο άλλος, ο Prince William, πολλά καλό παιδί, κάναμε κάτι μαζί. Βοηθήσαμε έναν παιδί που ο πατέρας του παιδιού είπε φυλακή, η μητέρα του ήταν με ναρκωτικά, αυτός ήταν μόνος του. Επίσης σε foster home και εδώ έκαμε το scholarship και έφτιαξε ωραία.
Μεγάλος, τώρα είναι βασιλιάς, καλός άνθρωπος. Θέλω να ρωτήσω λίγο για το κομμάτι της Κύπρου. Όταν έρχεσαι, σου αρέσει και βγαίνεις έξω, έχεις κάποια αγαπημένα μέρη που θα πας, θα γυρίσεις είτε μόνος σου είτε με την οικογένειά σου. Εγώ θέλω να τους πάρω σε τόπους που μυρίζουν, καταλαβαίνουν την Κύπρο. Βουνά, θάλασσα. Και κάτι μες στη μέση που να δούσουν τον κόσμο, όπως ζει τώρα, πρέπει να προσπαθήσω να μάθουν πού είναι η ράτσα μου. Και άμα το καταλάβουν, μπορεί να βρουν παραπάνω τον εαυτό τους. Σωστό. Όπως σου είπα πριν, δεν θα πονήσουν όπως επονήσα εγώ. Μα θα τους κάνω με τον τρόπο μου να πονήσουν, να καταλάβουν ήδη. Θυμώνεις τους, είσαι αυστηρός. Καλό. Καθαρίζουν, βοηθούν τις μάμμαν τους. Έχει rules, πρέπει να κάνουμε rules. Έλα. Ξέχαστο, έλα. Άμα τρώεις μέλιν πάντα, θα σου αρέσει. Πρέπει να προσέχεις. Τα λεφτά δεν σε κάνει κύριος. Τα λεφτά μπορεί να γίνει δηλητήριο. Αν μην προσέχεις και αγοράζεις ό,τι θέλουν τα μωρά, εσύ να τους πάρεις φυλακή. Πολύ σημαντικό αυτό που το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος, κακά τα ψέματα, έχει επιτύχει στο οικονομικό κομμάτι. Άρα θεωρείς ότι τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία. Σωστά. Μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να με θέλει να δουλέψει. Άμα μπορώ να το πιάσω κάτι σαν το τηλέφωνο, θέλει το αύριο, δεν θα το πιάσω. Θέλω. Χριστούγεννα, τα γενέθλια του, έκαμε καλά στα σχολεία, με ακούει, θέλω σκύλο. Εντάξει. Έπιασα το σκύλο, because έκαμε συγκαλά. Τα μαθήματα τους ακούσουν. Η φιλία είναι σημαντική στη ζωή σου. Κρατάς επαφές με φίλους, με συγγενείς. Που ήμουν 20 χρονών, έκανα μια πράξη. Έπιασα 5 φίλους και λαλώ τους, παιδιά, θέλω 30.000 λίρες και θέλω τις αύριο. Την αλήθεια δεν τα θέλα τα λεφτά. Έθελα να δω ποιος ήταν να έρθει με τα λεφτά. Πώς ήρθα. Ένας. Δύσκολο να έχεις φίλων και να τους αδοκτιμάς και να σε εκτιμά 100%. Πόσους έχεις αληθινούς φίλους. Τώρα έγινε και 5 να πούμε. 5. Που τους έχω εμπιστοσύνη. Έχω και άλλους, μα όχι σαν τούτους. Πεις λίγα λόγια για το χαρακτήρα του, τι άνθρωπος είναι ο Τζον. Yeah, and something we've discussed many times. I think John has a lot that he's able to emulate to people. Certainly, as a family man, we both have large families. Όταν μιλάτε οι δυο σας, σου μιλάει για την Κύπρο συχνά. All the time. You know, it's nice to see somebody who's come from a place. Unfortunately, the tragic events of 74. Left a big scar for, I think, the country and a lot of people, and certainly John being young at the time. But the fact that moving away, it has never left his heart. And you keep bringing me here. Yeah. And I love it too. Very good friend, big support. We not only just helping me with the charity, but he's a good friend, and we have a lot of secrets. Μας μοιραστείτε κανένα μυστικό, πρέπει. Yeah. He wants to know one of the secrets. Oh. Πότε ήταν η γνωριμία σας με τον Τζον? Το 18. Νομίζω Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Ήταν τότε που άρχισε να έρχεται συχνά στην Κύπρο για να δημιουργήσει το foundation του. Ναι. Και το γνώρισα, πάντα πολύ βιαστικός, έρχεται, έχει 1000 ραντεβού. Το γνώρισα στο αεροδρόμιο φεύγοντας. Έκαναμε ραντεβού στο αεροδρόμιο πριν να φύγει. Δεν θα ξεχάσω
το πάθος που, που είδα στα μάτια του, άμα μιλούσε για τα μωρά της Κύπρου, τι έπρεπε να γίνει, τι έθελε να κάνει. Δύσκολο ο Τζον να σου μιλά για να μην σε ενθουσιάσει, όπως είναι ο ίδιος ενθουσιασμένος με τη σκέψη ότι είναι να προσφέρει ό,τι του επρόσφερε η Κύπρος αν ήταν μωρό και όσα μπορεί να προσφέρει τώρα, αφού κατάφερε τόσα πολλά στο εξωτερικό. Από πού πήγαζε, πιστεύετε, αυτό το πάθος για την Κύπρο? Στο μικρό πρίγκιπα λένε ότι όλοι προερχόμαστε από την παιδική μας ηλικία. Νομίζω ότι τα παιδικά χρόνια πάντα μένουν, τα ιδανικοποιούμε και τα κάνουμε τα χρόνια της ευτυχίας, του παραπίσου. Πόσο μάλλον ο Γιάννης που έφυγε με τέτοιες άσχημες συνθήκες. Έχω την εντύπωση ότι όταν έφυγε θα πρέπει να πέρασε δύσκολες μέρες στην Αγγλία. Και ίσως γι' αυτό αποφάσισε όταν ήταν σε θέση, που πλέον είναι σε θέση, να επιστρέψει στην Κύπρο για να προσφέρει στα παιδιά. Και επειδή ο Γιάννης είναι άνθρωπος με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, είναι άνθρωπος με αξίες, είναι άνθρωπος που σέβεται και εκτιμά τις ρίζες, νομίζω ότι απλά προσπαθεί να δώσει στα παιδιά της Κύπρου τούτον που έχασε τότε ο ίδιος. Να αναφερθώ με λίγα λόγια στο τεράστιο ευεργετικό και θεάρεστο έργο του Ιδρύματος, ενός Ιδρύματος που ο άξιος τιμονιέρης του σε δύσκολους καιρούς είναι ο Γιάννης Χριστοδούλου. Προσθέτω αυτό το μικρό δώρο από τη σχολική εφορία που είναι το Κερίνια. Όταν τον πλησίαζα και μετά από πολύ ολιγόλεπτη συζήτηση μου ζήτησε να τον αγκαλιάσω όπως αγκαλιάζω τον πατέρα μου. Εγώ νιώθω πολλά καλά, ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου απόψε. Να σκεφτούμε, ίνταλος νιώθει η μητέρα και ο παπάς να έχει ένα μωρό με προβλήματα. 365.000 όλο μαζί. Πώς προέκυψε αυτή η επαφή? Κοίταξε, κάνουμε το Φαμακούστα ένα εγχείρημα το οποίο ξεφεύγει των δυνατοτήτων μας στα πλαίσια του budget που έχουμε κτλ. Επειδή είναι ένα serial το οποίο θέλουμε να το κάνουμε που να μπορεί να ανταγωνίζεται την παγκόσμια τηλεόραση, θεώρησα σωστό να διεκδικήσω από κάποιους ανθρώπους ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσει και να στηρίξει, έτσι που να ξεφύγουμε από το συγκεκριμένο budget. Ναι. Να προσθεθεί ένα μπάτζετ και να γίνει μια καλύτερη δουλειά. Ένας αγώνας τεράστιος του πράγμα. Και ήρθε το όνομα Τζο Χριστοδούλου. Διεκδίκησα να λέω τώρα σιγά ο άνθρωπος ζει στο Μονακό, βαθύπλουτος, που να μου δώσει μια σημασία. Είμαστε στις Κάνες που πήγαμε για την έκθεση τηλεόρασης και δέχτηκα ένα τηλέφωνο, «Χάι Τζο Χριστοδούλου», λέω ότι τα αγγλικά μου είναι πολύ σπουδαία. Λέει μου ούτε με τα ελληνικά μου. Τέλος πάντων, συνεννοηθήκαμε ότι θα βρεθούμε στην Κύπρο. Από τότε έχουμε κάνει μια πολύ καλή σχέση, εξαιρετική σχέση. Θεωρώ ότι έχω αποκτήσει στα 54 μου έναν νέο φίλο, ο οποίος δεν είναι σχήμα φίλου. Είναι, ξέρεις, νομίζω όλοι μας οι άνθρωποι βιώνουμε το ίδιο συναίσθημα, γνωρίζουμε ανθρώπους συγκυριακά, για κάποιους άλλους λόγους. Και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι είναι σαν να τον ξέρω 10 ζωές. Τι έχεις σκιαγραφίσει αυτόν τον χρονικό διάστημα που το γνωρίζεις? Με μια λέξη που είναι βαρισήμαντη και ουσιώδη, ανθρωπιά. Και είναι μεγαλείο να συναντάς έναν βαθύπλουτον άνθρωπο και να ξεχωρίζει όχι για τα λεφτά του, όχι για το στάτους του το κοινωνικό, αλλά για την ανθρωπιά του, με στα μάτια του θωρείς άνθρωπο. Τον Οκτώβριο του 2023 εγκαινιάστηκαν 6 νέα έργα σε ειδικά δημόσια σχολεία της Κύπρου. Τα έργα εγκαινίασε ο κύριος Τζον Χριστοδούλου, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, της υπέρμαχου της φιλανθρωπίας κυρίας Χάνα Κάθλιν Χόξο και σημαντικού αριθμού επισήμων όπως τον Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βίρα και άλλους. Πρόκειται για ένα νέο αισθητηριακό δωμάτιο στο ειδικό σχολείο της Λευκωσίας, ένα παιδικό πάρκο στο ειδικό σχολείο Άγιος Πυρίδωνας στη Λάρνακα, ένα σύγχρονο εξωτερικό καταφύγιο στο ειδικό σχολείο Ευαγγελισμός στη Λευκωσία, ένα παιδικό πάρκο στη σχολή Τυφλών Άγιος Βαρνάβας στη Λευκωσία, ειδικός εξοπλισμός
στο ειδικό σχολείο Απόστολος Βαρνάβας στο Λιοπέτρι και ένα οικαστικό έργο στο Λανίτιο Λύκειο στη Λεμεσό. Είναι σημαντικό για εμάς που οι ευαισθησίες ενός ανθρώπου πετυχημένου, που έχει και την ευρωστία, που έχει και τις πηγές και τους πόρους, μετουσιώνονται σε πράξεις μέσα από τα έργα τους στα σχολεία μας. Μιλούμε για έργα που αφορούν σε υποδομές κυρίως, τα οποία συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες που έχουν τα σχολεία μας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πόροι μέσα από το δημόσιο τομέα είναι περιορισμένοι και έτσι πολλές φορές το έργο του Τζον Χριστοδούλου αφήνει το αποτύπωμα του φυσικά γιατί αφορά σε προτεραιότητες των σχολείων, άμεσες προτεραιότητες. Πέρα από αυτό όμως θα ήθελα να συμπληρώσω ότι και ο ίδιος λειτουργεί και ως παράδειγμα στα σχολεία μας, τα παιδιά. Γιατί προσπαθούμε να εμπνεύσουμε και τα παιδιά μέσα από τη ζωή και το έργο του, να δουν πώς ένας άνθρωπος ξεκίνησε από το μικρό νησί μας με ελάχιστους πόρους, με ελάχιστη βοήθεια και μέσα από την προσωπική του προσπάθεια, την πάλη, τον αγώνα που έχει κάνει, κατάφερε να είναι αυτό που είναι σήμερα και να επιστρέφει πίσω στο νησί του και να βοηθά με αυτόν τον τρόπο παιδιά. Για μας είναι αυτή του η ευαισθησία ό,τι καλύτερο, γιατί τον έχουμε γνωρίσει και προσωπικά. Βλέπουμε την προσπάθεια που κάνει να διασυνδέσει τους στρατηγικούς του σχεδιασμούς ως επιχειρηματίας με την ευαισθησία που έχει προς τα παιδιά. Ναι. Και πραγματικά τον ευχαριστούμε. Έχετε αντιληφθεί αυτό το πάθος του για την Κύπρο, σαν να και κάτι τον τραβά συνεχώς. Ναι. Το καταλαβαίνω και διαισθάνομαι κιόλας ότι δεν είναι μόνο το ότι θέλει να προσφέρει, είναι και το ότι θέλει να βοηθήσει σε κέριους τομείς. Δηλαδή δεν θα δώσει απλά λεφτά ή να βοηθήσει σε υποδομές γενικά και αόριστα. Έρχεται στοχευμένα και παρακολουθεί από κοντά ο ίδιος προσωπικά τα έργα αυτά, έτσι ώστε να υποφελούνται παιδιά που το έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι το πάνω. Συγγενείς στην Κύπρο έχετε επαφή? Έχω. Οι ομονιάτες, οι αναψιοί μου, καλά παιδιά, δουλεύουν σκληρά. Σκέφτομαι να τους βοηθήσω, να τους κάνω κάτι. Μα, again, δεν είναι καλά να ασύρνεις τα λεφτά. Αν έχει κάτι και είναι κάτι που πρέπει να γίνει σαν το emergency, εντάξει, δεν αλλάξαν καθόλου, δεν αλλάξαν με εμένα, χτιμούμε όπως ήμουν, σαν Μιτσής και εγώ το ίδιο. Το μέλλον της Κύπρου πώς το βλέπεις? Έρχεσαι συχνά, μας είπες 2-2,5 μήνες το χρόνο. Να σου πω δύο πράγματα. Οι Τούρκοι, μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορείς να χτίσεις κάτι άμα έχεις έτσι γειτονούς. Έχουμε 50 χρόνια σε λίγο καιρό. Τι έγινε, τι έκαναμε? Μεγάλο πρόβλημα το άσχημο μόνερο, να. Ξυπνήσω το πρωί και έμαθα οι Τούρκοι να έρθουν να πιάσουν την άλλη την Κύπρο. Και τούτο το πράγμα μπορεί να γίνει. Δεν του κόφτει καθόλου. Θέλουμε να βάλουμε κάτι δυνατά με άλλες χώρες που αποκλείεται να γίνει έτσι πράγμα. Και πρέπει να τους κάνουμε με τους δυνατούς. Πιστεύεις ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό? Μπορεί. 100%. Εγώ έχω πολλές ιδέες, πολλές, μα δεν έχω την άδεια εγώ να του μιλήσω. Μπορώ να κάνω meeting με τον Erdogan, μπορώ να το κανονίσω αύριο. Μα ποιος είμαι εγώ? Ο Erdogan, αν μπει, αντιπιάστε δεν πίσω. Δε πόσους Τούρκους να μαλώσουν μαζί τους. Α, όμως, αν τους πει, look τι έπιασα πίσω και είμαστε μέσα στο Europe, πρέπει να έχει και εκείνος, να παρπατεί με τον νούρο μες στα πόδια του. Πρέπει να γελάτει ο κίνος και να έκαμε κίνος κάτι καλό. Κάτι το οποίο συζητήσαμε και εκτός κάμερων που θέλεις να τονίσεις είναι το θέμα του ΑΕΠ. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να τονίσεις? Εγώ απορώ. Γιατί έχουμε την Κύπρο. Έχει τώρα κάνουμε 35-38 δισεκατομμύρια. Και το Ισραήλ είναι 488. Γιατί έτσι?
τούτη Ισραήλ, έτσι είναι, έχει πολλούς γύρων τους που δεν τους θέλουν εκεί και ήβραν τρόπο να νικήσουν, να είναι δυνατοί με λεφτά, να είναι φίλοι με τους Αμερικάνους και πολλές χώρες. Εμείς έχουμε φίλους, μα όχι πολλούς, και μπορεί να έρθει η ώρα τους λαλούν μας goodbye. Και δεν μου αρέσει αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε το οικονομικό πρόγραμμα που έχουμε. Μπορούμε να φέρουμε μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο. Okay. Έχουν μεγάλους υπάλληλους. Έχουν εταιρείες που κάνουν παραπάνω ΑΕΠ που μας. Εταιρείες μόνες τους. Και έχουν υπάλληλους να τους φέρουμε δάμε, να κάνουν manufacturing. Έχω πολλές ιδέες. Μπορούμε να... Πόσες ώρες έχεις? Να σε ρωτήσω, αν έρθει ένας νεαρός, ένας Κύπριος 18 χρονών και σε ρωτήσει να του πεις πώς μπορώ να πετύχω όπως εσύ, τι θα του απαντούσες? Άμα το θέλει να πετύχει και θέλει το τόσο πολλά, να του πω να είσαι ειλικρινής. Πρέπει να το θέλεις. Αν δεν το θέλεις, ξύχαστο. Ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει. Και πρέπει να είναι πάντα, ποτέ, never give up. Okay? Μην τα παρατά. Να μην τα παρατά καθόλου. Έχει κόσμο για όλα. Τζον, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα που είχαμε. Thank you. Πρώτη μου φορά που έκανα έτσι, πάω στο television. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο, που έδωκες μου το θάρρο να σου δώσω εμπιστοσύνη να μιλήσω.